Ναι, κοινοβουλευτικός είστε, κύριε Παφίλη. Ναι. Μέχρι τώρα. Εντάξει. Απλά λέω ότι μέχρι τώρα μιλάγανε τα μικρότερα. Μα σας ρώτησα, τρεις κοινοβουλευτικοί είστε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Σακουράφ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ως προς την πρώτη επεξεργασία και η κύρωση του πρωτοκόλλου σε σχέση με την εταιρική σχέση μας με τον Καναδά. Στο σκηνικό των παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων, κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που ουσιαστικά δεν εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των μελών και των πολιτών της, αλλά μόνο εκείνα των ισχυρών ολιγαρχών. Η συγκεκριμένη Συμφωνία Στρατηγικής Σχέσης αφορά στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η ειρήνη και ασφάλεια, μετανάστευση, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη και προξενική προστασία. Στο τελευταίο μόνο φαίνεται κάποιο θετικό αποτύπωμα, επειδή αφορά σε θέματα βίζας για τους Βούλγαρους και Ρουμάνους πολίτες. Σήμερα που η Δύση βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουση με τη Ρωσία και την Κίνα, μια πιο εντατική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, ειδικά στα θέματα ειρήνης και ασφάλειας, περισσότερο ανησυχεί παρά καθησυχάζει. Στην σημερινή πολυπολική παγκόσμια πραγματικότητα, τέτοιες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, εντασσόμενες στο νατοϊκό πλαίσιο, όπως λέγεται, διατλαντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, προσπαθούν να αναστήσουν τον μονοπωλικό κόσμο του 1990. Η μόνη πιθανή πρόβλεψη για αυτή τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά στην εξωτερική πολιτική, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου άρθρα 26 και 27, θα έχει οπωσδήποτε αρνητικά, αν όχι θα έλεγα και ολέθρια αποτελέσματα, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και στο Βόρειο Ημισφαίριο γενικότερα. Η είσοδος Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ διεύρυνε ήδη το πεδίο διένεξης Δύσης Ρωσίας προς Βορρά μέχρι και τον Αρκτικό ωκεανό. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Καναδάς στο χώρο αυτό προβάλλει την ισχύ του, ακόμα και συγκρουόμενος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για την αυσιπλοεία στο βορειοδυτικό πέρασμα. Αντί για προώθηση διαλόγου Δύσης και Ρωσίας, λοιπόν, έρχεται με τη στρατηγική εταιρική σχέση η λάθος απάντηση. Τέτοιοι συνασπισμοί οξύνουν την ένταση και τις αντιθέσεις. Ακόμα και για τη Μέση Ανατολή, η ταύτιση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά προβληματίζει και ενισχύει. Ενδεικτικά θα αναφέρω, καταδικάζουν μονομερώς το καθεστώς Άσαν, αλλά σιωπούν για τις ρατσιστικές πολιτικές Τουρκίας και Ισραήλ που καταπατούν απροκάλυπτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαβάζουμε ότι οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες πρέπει να περιλαμβάνουν αμοιβαίες προϋποθέσεις και πολιτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη δημοκρατία. Να διασφαλίζουν ότι η κοινωνία των πολιτών και οι κύριοι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν πλήρως, ότι ενημερώνονται και ότι ζητήθηκε η γνώμη τους στη διαδικασία. Πολύ γαλλογραμμένα είναι όλα αυτά. Αλλά ποτέ δεν εφαρμόζονται στις σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της με τις χώρες του σύγχρονου Απαρτχάιντ. Εδώ η ευρωπαϊκή συνέπεια είναι πραγματικά εγκληματική. Ο Καναδάς υποστήριξε πολλές αποστολές επιχείρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και στο Μάλι. Όμως με αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσταθεροποιεί την ειρήνη και πολλαπλασιάζει τις συγκρούσεις και το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προσφυγιά. Ακόμα και στο Ουκρανικό, κανείς δεν περιμένει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά θα μπορεί, παραδείγματος χάρη, να συμβάλλει στην επίτευξη της μόνης επιθυμητής και επιβαλλόμενης λύσης, που είναι η ανακοχή. Οι πολιτικές προσωπικότητες εδώ δίνουν και το δικό τους στίγμα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν και ο κύριος Τριντό είναι και οι δύο εμβληματικά και προστατευόμενα τέκνα του δυτικού επικοινωνιακού καθεστημένου και ας αναλογιστούμε εδώ ποια πολιτικά οράματα μπορούν να φέρουν και να υπηρετήσουν. Πέρα από την ειρήνη και την ασφάλεια, οι πολιτικές των δύο εταίρων για τα ορυκτά καύσιμα είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και ο Καναδάς την εξαγωγή πετρελαίου από ξόδι άμμο, όπως είπα και στην Επιτροπή, από τη σκύλα στη Χάριβλη. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος είναι η μείωση των ρήπων, Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς επιλέγουν από τα ορυκτά καύσιμα τα πιο ενεργοβόρα και τα πιο επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερο καναδικό υγροποιημένο φυσικό αέριο έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, οι εμπορικές σχέσεις, τόσο μέσα στην Ένωση, όσο και με τους εταίρους της, διαμορφώνουν μια διεθνή διατλαντική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Μια τεράστια αγορά που επιτείνει και επιδεινώνει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού ο μόνος κανόνας στη λειτουργία της είναι η αύξηση των κερδών ορισμένων στρατηγικών επιχειρήσεων. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι πολλά θα μπορούσε να κερδίσει και η Ελλάδα μέσα από μια στρατηγική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, όχι όμως με μία σαν αυτή που συζητάμε σήμερα που έχει απόλυτα λανθασμένες βάσεις και άλλες σκοπιμότητες. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, εδώ καταψηφίζουμε. Και πάω στη δεύτερη κύρωση πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες της Διεθνούς Αρχής Βυθού. Κύριοι συνάδελφοι, η Διεθνής Αρχή Βυθού έχει αποστολή την προστασία του οικοσυστήματος του Βυθού και του Υπεδάφους στην τεράστια περιοχή πέρα από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Επίσης, για τις εξουσιοδοτήσεις και ελέγχους για την ανάπτυξη εργασιών ως προς τον εκεί ορυκτό πλούτο που θεωρείται ως κοινή κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Τέλος, για την προστασία του οικοσυστήματος στη διεθνή βαθιά θάλασσα σε βάθη πάνω από 200 μέτρα, όπου το φως δεν αρκεί για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Η Αρχή λειτουργεί σαν αυτόνομος διεθνής οργανισμός με συνέλευση, συμβούλιο, γραμματεία και επιχείρηση, η οποία διεξάγει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες. Πριν 24 χρόνια, η Ελλάδα υπέγραψε το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες της Αρχής και του προσωπικού της, που σήμερα καλούμαστε να ακυρώσουμε. Από τα κόμματα που κυβέρνησαν αυτά τα 24 χρόνια, θα ήθελα να ακούσουμε, το είπα και χθες, για ποιους λόγους δεν κατατέθηκε νωρίτερα από το 1998 μέχρι σήμερα για κύρωση το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν η ψήφος είναι τελικά θετική. Το πρωτόκολλο αριθμεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέχρι σήμερα στα 27 χρόνια μόλις 47 συμβαλλόμενα μέρη από τα 167 κράτη-μέλη της Αρχής, και ανάμεσα σε αυτά είναι τα 19 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στη δική μας τάση, έχουμε σοβαρούς προβληματισμούς. Η έννοια της προστασίας της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας αποτελεί μια καταρχήν σωστή βάση. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα. Αποτελεί πράγματι η Διεθνής Αρχή Βυθού ένα θεματοφύλακα του θαλάσσιου βυθού στα διεθνή ύδατα? Τα επιχειρηματικά συμφέροντα της άπλησης της εκμετάλλευσης, όπως έχουμε δει, δηλώνουν παρόντα ακόμα και εκεί, στον διεθνή βυθό. Εκεί υπάρχουν και τεράστια αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών, όπως λίθιο, νικέλιο, μολυβδένιο, χαλκός, κοβάλτιο, υλικά δηλαδή χρήσιμα και για την περίφημη ενεργειακή μετάβαση. Από την ίδρυσή της το 1994, η Αρχή έχει εγκρίνει περισσότερες από 22 συμβάσεις εξερευνήσεις εξόρυξης βυθού ωκεανού. Οι περισσότερες λοιπόν αφορούν στη ζώνη Κλάριον-Κλίπερτον ανάμεσα σε Χαβάη και Μεξικό. Μια περιοχή διάσπαρτη με αρκετά στοιχεία που περιέχουν κοβάλτιο, ικανό να τροφοδοτήσει περίπου 4,8 δισεκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας. Η εξόρυξή τους, παρά το μεγάλο βάθος, θεωρείται μάλλον απλή υπόθεση. Υπάρχουν όμως, κύριοι συνάδελφοι, δικαιολογημένες ανησυχίες για τις επιπτώσεις και για την απελευθέρωση επικίνδυνων στοιχείων στο οικοσύστημα. Μέχρι σήμερα η Αρχή εξετάζει τους σχετικούς κανονισμούς μέσα στο κλίμα των παγκόσμιων εκκλήσεων για μορατόριο στις εξορύξεις αυτές. Σύμφωνα με τους κανόνες της, δεν εκδίδονται άδειες εξόρυξης αν δεν αποφασίσει η Αρχή για τις περιβαλλοντικές και χρηματοοικονομικές πολιτικές που θα ρυθμίζουν τη βιομηχανία των εξορύξεων. Αυτή η περίπλοκη συνενετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 30 χρόνια. Υπάρχει όμως ένα νομικό κενό που εκμεταλλεύτηκε ήδη μια χώρα, τον Ναούρου τον Ιούνιο. Όταν μια χώρα ενημερώνει την Αρχή για πρόθεση εξορύξεων, αυτή πρέπει να θεσπίσει τους αντίστοιχους κανόνες μέσα σε 2 χρόνια. Αλλιώς να εγκρίνει ένα προσωρινό σχέδιο. Η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική κίνδυνη εδώ είναι μεγάλη. Θεωρούμε λοιπόν προαπαιτούμενη τη συνένεση των ντόπιων πληθυσμών μετά από πλήρη ενημέρωση, όπως και την επιστημονική τεκμηρίωση για αποτελεσματική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ο θαλάσσιος βυθός,
φιλοξενεί αμέτρητα είδη και λειτουργεί σαν μονάδα ανακύκλωσης των ωκεανών, αφού η αποσύνθεση νεκρών οργανισμών στον πυθμένα ανατροφοδοτεί την τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, ο βυθός απορροφά το 1 τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα το χρόνο. Ο ρόλος της αρχής καταγράφεται λοιπόν αρνητικά και στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συνθήκης για τη βιοποικιλότητα στην ανοιχτή θάλασσα που πάγωσαν τον Αύγουστο. Η Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης, γνωστή από τον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών, καταγγέλει ότι ο κανονιστικός ρόλος της Διεθνούς Αρχής Βυθού προτάσει την εξορυκτική χρήση των ωκεανών και όχι τη διατήρησή τους. Αντίστοιχοι προβληματισμοί, όπως για τις εξορύξεις, υπάρχουν και για το αυξανόμενο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τους μικροοργανισμούς των βυθών από εταιρείες φαρμακευτικές αλλά και γενετικής τεχνολογίας. Μάλλον εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε και την αιτία της σημερινής όψιμης επίσπευσης της κύρωσης μετά από 24 χρόνια στα επιχειρηματικά συμφέροντα για τις σύγχρονες μπαταρίες και το βιολογικό υλικό. Η μέχρι σήμερα πρακτική της Διεθνούς Αρχής Βυθού δεν παρέχει εχέγγυα για την προστασία αυτής της κοινή κληρονομιάς της ανθρωπότητας, έτσι ώστε να ενισχύεται με προνόμια και ασυλίες και αυτή και το προσωπικό της. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιδιωχθεί μια παγκόσμια συνθήκη για τον έλεγχο των εξορύξεων και εδώ, κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι και αυτή την κύρωση την καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Σακοράφα.